Αντώνη Βαλσαμάκη, καλημέρα. Καλή σου ημέρα, Ιωσήφ. Σήμερα ήρθαμε εδώ και επιδώσαμε ένα έγγραφο και πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου. Το είχαμε παραδώσει χθες, αλλά επειδή δεν υπήρχε γραμματεία. Σωστά. Μας παρέπεψαν στη σημερινή ημέρα. Πες μου κάτι, περί τίνος πρόκειται. Ιωσήφ, αυτό που κάναμε χθες ήταν μια συμβολική κίνηση. Εχθές Κυριακή, λοιπόν, 28 Μαΐου, ήρθαμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα Ελλήνων, πρέπει να ξεπερνούσε τους 300 ανθρώπους, και καταθέσαμε ένα ψήφισμα, πάντα με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα. Το Ελληνικό μας Σύνταγμα μας δίνει το δικαίωμα να καταθέτουμε ψηφίσματα, να εκφράζουμε τη γνώμη μας, και μάλιστα το 120 άρθρο, παράγραφος 4, μας λέει ότι είμαστε και υποχρεωμένοι, αλλά κατά κάποιον τρόπο είμαστε και υπεύθυνοι, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε τα του συντάγματός μας και να ακολουθούν οι νομοθέτες νόμους και να νομοθετούν μάλλον νόμους οι οποίοι συνάδουν με το Σύνταγμα. Κατά κοινή διαπίστωση λοιπόν των περισσότερων, για να μην πω όλων των Ελλήνων, έχει διαπιστωθεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα οποία ψηφίζονται και περνάνε από τη Βουλή των Ελλήνων δεν συνάδουν με το Ελληνικό Σύνταγμα. Εμείς λοιπόν, μια, επιτρέψέ μου την έκφραση, μια παρέα Ελλήνων, ξεκινήσαμε να γράφουμε ένα χαρτί. Ουσιαστικά τι γράφαμε? Γράφαμε αυτά τα οποία, από ό,τι απεδείχθη τις επόμενες ημέρες, ήθελε η πλειοψηφία των Ελλήνων. Εγώ λοιπόν μαζί με το Χάρη το Μαμαγκάκι κάτσαμε κάτω και γράψαμε 9 σελίδες. Οι 9 αυτές σελίδες ουσιαστικά εμπεριείχαν 4 συγκεκριμένες προτάσεις. Επειδή όμως ούτε εγώ ούτε ο Χάρης είμαστε νομικοί, το δώσαμε σε έναν δικηγόρο, το ξεσκαρτάρισε όπως λέμε στην καθομιλουμένη και έτσι λοιπόν εμφανιστήκανε αυτές οι 4 προτάσεις. Οι 4 προτάσεις δεν είναι κάτι άλλο, Ιωσήφ, από αυτά που μας είχαν υποσχεθεί οι σημερινοί κυβερνώντες. Ήρθαμε λοιπόν να ταράξουμε τα λιμνάζοντα ύδατα. Και όχι μόνο οι σημερινοί. Ναι. Είστε δίκαιοι. Συμφωνώ απόλυτα και καλά κάνεις και το τονίζεις. Δεν είναι μόνο οι σημερινοί, είναι και οι προηγούμενοι, είναι και οι προπροηγούμενοι. Και επέτρεψέ μου να μην επεκταθώ περισσότερο στο παρελθόν. Απλώς λέω οι σημερινοί, διότι οι σημερινοί, Ιωσήφ, από ό,τι γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, έτσι πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με αυτά τα 4 συγκεκριμένα σημεία που εχθές ήρθαμε και τους τονίσαμε. Αφού λοιπόν εχθές παραδώσαμε το έγγραφο αυτό στον υποφρούραρχο της Βουλής, ο οποίος ύστερα από πολύ μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι μας περίμενε. Ήρθε με συνάντησε μες στο πλήθος, μου είπε ότι ξέρω ότι θέλετε να καταθέσετε ένα ψήφισμα, πείτε μου τι ώρα θέλετε. Του απάντησα 7 η ώρα το απόγευμα. Δουλεύει καλά το διαδίκτυο, ε? Προφανώς ναι. Προφανώς η πληροφόρηση περπατάει πάρα πολύ γρήγορα στις μέρες μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι τόσο η Φρουρά όσο και όλοι οι άλλοι υπάλληλοι ήταν ευγενέστατοι. Πράγματι αξίζει να βρίσκονται εδώ. Εξυπηρετούν το κοινό. Εμένα μου έκανε έκπληξη, Ιωσήφ, δεδομένου ότι ζω, όπως ξέρεις, πολλά χρόνια στο εξωτερικό και εκεί δεν έχεις τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Οφείλω να το τονίσω, τα του Κέσσαρα το Κέσσαρα, για να μην λέμε πολλά. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εγώ με το Χάρη το Μαμαγκάκι και με την παρουσία σου να παραλάβουμε το τυπικό. Το ουσιαστικό είχε γίνει εχθές. Είχε παραδοθεί, από ό,τι διαπιστώσαμε, ήδη είχε προωθηθεί από χθες το έγγραφο αυτό, το ψήφισμα. Και σήμερα ήρθαμε να πάρουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου, δηλαδή να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της όλης διαδικασίας. Αυτός εδώ είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Κράτησε το λίγο εκεί. Δεν μου λες τώρα. Εγώ σαν δημοσιογράφος που ρωτάω δεν θα πω την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι, βέβαια, δεν το ξέρω. Δεν μου επιτρέπετε. Τι ελπίζεις από αυτό, εσύ και όλοι οι άλλοι Έλληνες που το παραδώσαμε, τι ελπίζουμε? Εμείς... Ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει και στο παρελθόν. Εμείς, Ιωσήφ, δεν ελπίζουμε. Εμείς διεκδικούμε. Αυτό που διεκδικούμε, όπως πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζεις, είναι να δούμε την Ελλάδα να πατάει στα πόδια της. Προσπαθούμε με ό,τι μέσα έχουμε, με ό,τι μέσα μας δίνουν νόμιμα μέσα, το Σύνταγμα και οι νόμοι, να δηλώσουμε τη διαφωνία μας σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό κάνουμε. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές κινήσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν, άλλες με εξώδικα, άλλες με μηνύσεις και άλλες με αγωγές. Όλες αυτές ήταν προς το θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μία όχληση ακόμη, πολύ πιο απλή από τις προηγούμενες, ίσως να είναι το κερασάκι της τούρτας, όπως λέμε. Δηλαδή να είναι αυτό που ίσως να ασχοληθούν με σοβαρά θέματα και όχι με αστεία θέματα που ασχολούνται μέχρι σήμερα. Ζητάμε βέβαια και δημοψήφισμα εμείς. Σαφώς. Και εγώ ρωτάω, ακόμα και στην περίπτωση που το κάνουμε δεκτό αυτό, και κάνουμε δημοψήφισμα, τους εμπιστευόμαστε ότι το ενδεχόμενο όχι του ελληνικού λαού θα το κάνουν πάλι ναι? Στο σημείο αυτό δεν έχω την απάντηση, Ιωσήφ. Απλώς ευελπιστώ ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα αρχίσουν να κινούνται λίγο καλύτερα από ό,τι έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα. Δεν έχω όμως την απάντηση στο ερώτημά σου. Απλώς εδώ θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα γίνουν σωστά. Θα γίνουν όπως πρέπει. Με αξιοπρέπεια, με ήθος και πάνω απ' όλα να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να περάσει τη θέλησή του προς τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι οι κυβερνώντες. Οι υπάλληλοι με την ανοχή της ψήφου μας είναι υπάλληλοι μας. Είναι, όπως λέει η λέξη, υπό αλλήλων. Είναι κάτω από μας. Υπάλληλοι οι οποίοι στη δική σου δουλειά, στη δική μου δουλειά, στου Γιώργου, στη Κατερίνα, δεν κάνουν αυτό που τους λες, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή περνάνε από το λογιστήριο, εξοφλούνται και πάνε σπίτι τους. Εάν λοιπόν δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτά που θέλει ο ελληνικός λαός, αυτά που έχει ανάγκη το έθνος μας ουσιαστικά, γιατί επαναλαμβάνω, επειδή εσύ ζεις μόνιμα στην Ελλάδα, επειδή το επάγγελμά σου είναι αυτό που είναι, έχεις άλλη πληροφόρηση και πολύ πιθανόν καλύτερη από τη δική μας. Ξέρεις λοιπόν ότι το έθνος αφανίζεται. Όταν δώσαμε τα περιφερειακά αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη, σε μια γερμανική εταιρεία, μη μου πει κάποιος ότι αυτό ήταν επένδυση. Έλεος. Ας μη θεωρήσουμε κάτι τέτοιες κινήσεις σαν ανάπτυξη. Τα πράγματα λειτουργούν αντίστροφα, λειτουργούν ανάποδα. Οι λέξεις είναι διαφορετικές και οι πράξεις είναι τελείως διαφορετικές. Εν τω μεταξύ, αυτό κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί... Να μην με ευχαριστήσω καθόλου. Υποχρέωσή μου είναι. Ναι. Το θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του κάθε δημοσιογράφου, αλλά στη χώρα μας τα αυτονόητα έχουν γίνει δυσέβρετα. Ιωσήφ, καλή σου ημέρα. Παρακαλώ. Υπάρχει πίσω από αυτή την κίνηση, σε εισαγωγικά, κρύβεται κάποιο κίνημα, κάποια οργάνωση, ναι. Κάποιο απόκομα, κάποιο κρύβεται. Ο Νίκος, η Νεκταρία, η Ελένη, ο Γιώργος, η Κατερίνα. Κρύβονται οι φίλοι από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λακωνία, από τη Σάμο, από την Κρήτη, από τη γενέτειρά μου. Κρύβονται απλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο κι αυτοί να εκφράσουν τα πιστεύω τους. Δεν υπάρχει από πίσω, άλλωστε ας το δείξουμε άλλη μία φορά. Εδώ από κάτω, στο ψήφισμα που καταθέσαμε, υπογράφουν Έλληνες πολίτες. Δηλαδή υπογράφει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Ξέρω για τις ερώτησες, συγγνώμη κιόλα. Γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, και επειδή είναι γνωστή η παρουσία σου και στην ENT με τον κύριο Λαμπράκη και με τον Σόρα κτλ., πάει αθελά μου πάει το μυαλό. Σωστά. Και πρέπει να ρωτάω. Σωστά. Όπως χιλιάδες Έλληνες, έτσι και εμείς ξεκινήσαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Πολλά λάθη γίνανε, καθυστερήσεις υπήρξαν. Μπορεί να πέσαμε και σε διάφορες παγίδες, μπορεί, χίλια δυο μπορεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες Έλληνες που ασχολήθηκαν προηγουμένως με κάτι άλλο δεν έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να συνεχίσουν να διεκδικούν και να ασχολούνται. Και για να το κλείσουμε εδώ με τον Αρτέμι Σόρα, έχετε σχέση? Καμία σχέση ποτέ δεν είχαμε ουσιαστικά. Εμείς μέναμε στο εξωτερικό, εκείνος έμενε εδώ. Τις σχέσεις μας τις έχουμε, αυτές που νόμιζε τέλος πάντων ο κόσμος, τις έχουμε διασπάσει εδώ και 3 χρόνια, από το 2014, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, από εκεί και μετά ξεκίνησε κάποιες άλλες δραστηριότητες, δημιούργησε το κόμμα, κίνημα, δεν ξέρω τι είναι, ΕΣΥ. Αφού κατεβαίνει στις εκλογές, ναι, δημιούργησε το ΕΣΥ. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο από αυτού, δεδομένου ότι αυτά τα 3 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά όσον αφορά τον κύριο Σόρα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχει ανοίξει πάρα πολλά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Εμείς είμαστε ανενημέρωτοι επ' αυτού. Εδώ στην Ελλάδα ενημερωθήκαμε και ακούσαμε και είδαμε. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Ιωσήφ. Ευχαριστώ. Οτιδήποτε άλλο τα ξαναλέμε. Το καλύτερο για όλους μας. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα.